Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνω τα τελευταία χρόνια εύκολα μπισκοτόσπιτα για τα Χριστούγεννα με μπισκότα από την Μπέρ. Και θα πάμε να δούμε τώρα ένα εύκολο κόλπο που έχω βρει για να κολλήσουν τα μπισκότα αμέσως, γιατί όλοι ξέρουμε, όσοι έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε μπισκοτόσπιτα είτε μόνοι σας είτε έτοιμα, το θέμα είναι ότι με το άσπρο γλάσο δεν κολλάνε, θέλει να τα κρατάμε, να έχουμε κάποιο βάρος. Δέστε τώρα πώς θα τα ενώσουμε και μετά θα τα διακοσμήσουμε. Θα σας πω πρώτα πώς τα κόβουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Θέλουμε να κόψουμε ένα μπισκότο στη μέση για να είναι τα τριγωνάκια για τη σκεπή. Απλά πάμε να σας δείξω πώς κόβουμε ένα, επειδή όταν το κόβουμε στη μέση θέλει να κόψουμε άλλη μία λωρίδα για να είναι πιο μικρά και να εφάπλονται καλύτερα για τη σκεπή. Κάποια θα σας σπάσουν βέβαια, γι' αυτό έχουμε παραπάνω μπισκότα. Πάμε να δούμε πως το κόβω. Λοιπόν, τώρα εδώ που θα το κόψουμε στη μέση θα πρέπει να το κόψουμε και άλλη μία μικρή λωρίδα, ή αλλιώς θα τα μικρύνουμε άμα χρειάζεται όταν φτιάχνουμε τη σκεπή, για να εφάπλονται καλύτερα τα μπισκότα. Το κάνουμε έτσι σιγά σιγά πριονωτά. Προσπαθούμε να μην να μας σπάσει. Να το έτοιμο. Οπότε τώρα πως το έχουμε εδώ έτσι, θα το δούμε ότι για να εφάπλεται καλύτερα για τη σκεπή πρέπει να του κόψουμε άλλη μια λωρίδα μικρή στη μέση. Θα το δούμε βέβαια και όταν το φτιάχνουμε. Να, αυτό ήταν, για να είναι πιο μικρά τα τριγωνάκια και να γίνει καλύτερα. Πάμε τώρα να σας δείξω το κόλπο που μπορείτε να το κάνετε και στα μεγάλα τα gingerbread. Τώρα έχουμε εδώ για δύο σπιτάκια που θα σας δείξω πόσα μπισκότα είναι, χρειαζόμαστε 1/4 ζάχαρη, την οποία θα τη λιώσουμε και θα την κάνουμε καραμέλα. Την έβαλα να λιώνει σιγά σιγά για να σας πω τώρα πόσα μπισκότα θα χρειαστούμε για ένα σπιτάκι. Θα σας δείξω και αυτά που έχω φτιάξει τα προηγούμενα χρόνια, τώρα θα φτιάξουμε ένα. Τώρα εγώ εδώ πέρα έχω πάρει και μια βάση που είναι για τούρτες. Αλλιώς μπορούμε να πάρουμε ένα χοντρό χαρτόνι και να του κολλήσουμε πάνω με ταινία χαρτί περιτυλίγματος χριστουγεννιάτικο. Είτε μονόχρωμο ή και με σχέδια. Εγώ έτσι έκανα πέρυσι, θα σας δείξω. Λοιπόν, και μετά θα δούμε και το άσπρο το γλάσο πως γίνεται με το ασπράδι και την άχνη για να διακοσμήσουμε. Λοιπόν, βάζουμε για το ένα σπιτάκι σαν βάση, άμα θέλουμε 4 μπισκότα από κάτω για να μπορούμε να το μετακινούμε κιόλας άμα δεν το κολλήσουμε στη βάση. Και όταν θα γίνει καραμέλα θα βουτάμε λίγο τις άκρες και θα κολλάμε. Τώρα για από πάνω θέλουμε άλλα 4 μπισκότα για να γίνουν οι τείχοι. Και πάλι όπως είπαμε θα βουτάμε τις άκρες στην καραμέλα και θα κολλάμε. Θα σας δείξω. Και όταν αυτό στεγνώνει αμέσως 1 λεπτό, και την καραμέλα θα την καλύψουμε με το γλάσο. Και έτσι δεν χρειάζεται, ούτε θα πέφτει ούτε τίποτα, θα είναι πολύ γερό. Και μετά θέλουμε τα 2 τριγωνάκια για να βάλουμε στην άκρη για τη σκεπή. Και άλλα 2 μπισκότα ολόκληρα για τη σκεπή μας. Όλα αυτά θα τα κολλήσουμε με την καραμέλα. Και ύστερα θα πάρουμε καραμέλες και ζαχαρωτά και χριστουγεννιά. Και ύστερα θα πάρουμε καραμέλες, ζαχαρωτά και θα τα σκιακοσμήσουμε. Είναι πολύ εύκολο, γιατί άμα βάζαμε απλά το γλάσο θα έκανε πολλή ώρα να στεγνώσει, θα έπεφτε, ξέρετε όσοι το έχετε φτιάξει. Άρα για ένα σπιτάκι έχουμε 4 μπισκότα για τη βάση, 4 για το τοίχο, 2 για τη σκεπή και 2 τριγωνάκια ακόμα που είναι ένα μπισκότο για τις γωνίες. Δηλαδή πόσα είναι? 4, 8, 11 μπισκότα.
Πάμε τώρα να τα κολλήσουμε με την καραμέλα μας. Λοιπόν παιδιά, η καραμέλα μας είναι έτοιμη. Ξέρετε, λιώνουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη να γίνει καραμέλα. Και άμα θέλουμε περισσότερη ποσότητα, προσθέτουμε πάνω από την καραμέλα ζάχαρη και λιώνει. Όσο φτιάχνουμε τα μπισκότα μας, μπορούμε να τη διατηρούμε ζεστή στο χαμηλότερο σημείο της κουζίνας, στο 1, για να βουτάμε τα μπισκότα μας. Τώρα εδώ έχω βάλει μια λαδόκολλα για να κολλάμε τα μπισκότα μας και ύστερα θα τα βάλουμε στη βάση. Με προσοχή βέβαια για να μην καούμε. Θα τα βάλω την ανάποδη. Και τώρα θα βουτάμε τις άκρες στην καραμέλα. Και δεν μας πειράζει γιατί η καραμέλα δεν θα φαίνεται, θα την καλύψουμε με το γλάσο. Προσέχουμε πάντα να μην καούμε με την καραμέλα, έτσι. Και στο να μην καούμε βοηθάνε και τα γάντια. Βλέπετε, η καραμέλα αμέσως μετά από ένα λεπτό αρχίζει και σταθεροποιείται. Γι' αυτό σας λέω, μπορούμε να την ξαναζεστάνουμε και να γίνει πάλι καραμέλα σε χαμηλή φωτιά πάντα. Να βλέπουμε, αυτά εδώ έχουν κολλήσει. Γι' αυτό σας λέω, διατηρούμε την καραμέλα ζεστή, γιατί μετά από ένα λεπτό παγώνει. Και πάντα φτιάχνουμε περισσότερη ποσότητα προσθέτοντας λίγη ζάχαρη στην καραμέλα. Και κάτι άλλο σημαντικό, να δείτε εδώ πέρα, που προσθέτουμε ξανά ζάχαρη και γίνεται περισσότερη καραμέλα. Κάτι άλλο σημαντικό, δεν την ανακατεύουμε, μόνο κουνάμε το τηγάνι, αλλιώς θα κολλήσει η καραμέλα πάνω στην κουτάλα μας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, η καραμέλα μας έχει σταθεί μετά 3-4 λεπτά και μπορούμε να το πιάσουμε. Πάμε να φτιάξουμε και τους τοίχους. Λοιπόν παιδιά, κάπως έτσι, καταλάβατε. Εγώ προσπαθώ τώρα και να το δείξω στην κάμερα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και πιο ίσιο. Και τώρα θα μπουν τα τριγωνάκια εδώ και η σκεπή μας. Είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα στεγνώνει η καραμέλα και δεν πέφτει. Βλέπουμε ότι όσο είναι ζεστή η καραμέλα μπορούμε να το ισιώσουμε. Και τώρα πάμε να βάλουμε και τη σκεπή μας. Όπως καταλάβατε, βουτάμε το μπισκότο από πολλές γωνίες. Για τη σκεπή θα το βουτήξουμε και από την από κάτω και από δεξιά και από αριστερά και από πάνω. Λοιπόν παιδιά, τώρα που έκλεισα την κάμερα, το έκανα λίγο με την ησυχία μου και το ίσιωσα λίγο τη σκεπή, εσείς θα το κάνετε ακόμα καλύτερο. Οι τυχόν ατέλειες, είπαμε, δεν μας πειράζουν γιατί θα καλυφθούν με το γλάσο. Λοιπόν παιδιά, για το γλάσο μας, που είναι το γνωστό Royal Icing, θα χρειαστούμε ένα ασπράδι, γιατί εμείς θα κάνουμε μια μικρή ποσότητα, θα το χτυπήσουμε λίγο με ένα πιρούνι. Μπορούμε να το κάνουμε και με το μίξερ λίγο να αφρίσει. Και τώρα θα προσθέτουμε άχνη ζάχαρη μέχρι να έχει τη μορφή κόλλας και να διακοσμήσουμε το σπιτάκι μας. Αν βγει πολύ σπιχτό, μπορούμε να προσθέσουμε λίγες σταγόνες νερό και θα αραιώσει.
Βλέπετε δηλαδή πόσο ζάχαρη ρουφάει το ένα ασπράδι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και παστεριωμένο ασπράδι. Δηλαδή εμένα για ένα ασπράδι μου έχει πάρει 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, το γράσο μου μας έχει πάρει την υφή τύπου βανίλια υποβρύχιο. Θα το βάλουμε σε ένα κορνέ και πάμε να κάνουμε το διασκεδαστικό κομμάτι που είναι να διακοσμήσουμε.